τρίτο επιμέρους μάτς στην σπουδαία αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, που θα κλείσει το πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας άνδρων για την σεζόν 2019-2020. Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος έχει μπει στο τραπέζι από την πλευρά του Παναθηναϊκού και αντιμετωπίζει τον Ντάνιελ Κοσίμπα, τον Ούγκρο που συνεργάζεται με την ΑΕΚ για δεύτερη συνεχή χρονιά. Ευτύχησε να πάρει και πέρσι τον τίτλο. Και τώρα θα νιώσει την ίδια χαρά, μάλιστα ευκαιρία να πούμε θα γίνει και η απονομή των επάθλων επί τόπου στο ΣΕΦ μετά το τέλος του πρωταθλήματος, όπως έγινε και το Σαββατό στην Α1 των γυναικών, εκεί που ο Δάο Ταύρου νίκησε στο καθοριστικό μάτς που είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και μέσα από το live streaming του Sports Hero. Νίξε το Πέρα με 4-1 και πήρε τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο και πέμπτο στην ιστορία του. Για να διορθώσουμε και ένα λάθος εκ παραδρομής που είχαμε κάνει στη μετάδοση και είχαμε πει για 4 πρωταθλήματα. Αρχίζει το μάτς με σερβίς του Κωνσταντίνου Κωνσταντινόπουλου που παίρνει και τον πόντο. Ο πρωταθλητής Ελλάδας των δύο τελευταίων ετών στο απλό ανδρών θα υπερασπιστεί τον τίτλο του την ερχόμενη εβδομάδα στα Χανιά. Τρεις φορές πρωταθλητής Ελλάδας και στο διπλό ανδρών με τον αδελφό του τον Γιώργο. Από τις μικρές ηλικίες μέλος των εθνικών ομάδων. Μηδέν-3. Πρώτος πόντος με σερβίς σε αυτό το μάτς για τον Κοσίμπα. Δυνατός αθλητής στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις με την Εθνική Ουγγαρίας. Φανταστική ενέργεια από τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο. Πολύ δυνατά διαγώνια παίζει με το forehand. Απαντά ωραία εδώ στο σερβίς. Μεγάλωνε τη διαφορά. Εκπληκτική η κίνηση. Να περάσει δεύτερο forehand σε σημείο που δεν βρισκόταν ο αντίπαλος του. Από τον Κοσίμπα. Και πάλι στο συν 5. Και τώρα 8-2. Παίρνει την μπάλα όπως τον βολεύει μετά το σερβίς. Τυχερός ο Κωνσταντινόπουλος στην άκρη του τραπεζιού.
Ρισκάρει εκεί με δυνατό backhand ο Κοσίμπα. Αστοχή. 10-3. Και τώρα 11-3 με ένα ακόμα forehand στην τρίτη μπάλα από τον Κωνσταντινόπουλο. Έναρξη στο δεύτερο σετ με σερβίς από τον Κοσίμπα. Ένα μηδέν. Και ένα-ένα με καλό μπλοκ. Πολύ ωραία επίθεση. Το τρίτο φόρχατ δεν βγαίνει από τον Κωνσταντινόπουλο. Δέχτηκε γρήγορα την μπάλα. Και πιάσε αέρα που λέμε. 2-2. Έξω το σερβίς, αλλά με φαλτσό. Σπροχτό. Γι' αυτό είδατε την απάντηση του Κωνσταντινόπουλου να πηγαίνει στο φιλέ. Δυνατές επιθέσεις για τον τέταρτο πόντο του Ούγγρου. Ήταν πρωταθλητής Ευρώπης στο διπλό μεικτών νέων το 2009 με την συμπατριώτησά του την Ντόρα Μάνταρας. Τέσσερα όλα. Στο φιλέ το backhand. Αντίδραση του Κωνσταντινόπουλου με συνεχόμενους πόντους και έτσι παίρνει time out η πλευρά της ΑΕΚ. Σερβίς για τον Κοσίμπα. Πολύ ωραίο backhand top spin. Δεν ελέγχει το φάλτσο ο αθλητής του Παναθηναϊκού και 5-5. Sorry εδώ. Η μπάλα στην άκρη του τραπέζιου. 5-6.
Είδαμε και υψηλή τεχνική σε αυτό τον ποντό με μπάλες κοντά στο φιλέ. Στο τέλος όμως πήρε θέση για το forehand ο Κωνσταντινόπουλος. Πολύ φάλτσο και σε αυτό το backhand ο Κωσίμπα. Εδώ το αλλάζει στο σερβίς. Κάτω φάλτσο. Υπέροχη ενέργεια και πάλι με τον backhand. Και εδώ είδατε νέο forehand δυνατό. Ένα κλικ πιο γρήγορα από ό,τι το περίμενε ο Κωνσταντινόπουλος. Έξω η μπάλα στο σερβίς, 11-6 επικρατεί ο Κωσίμπα στο δεύτερο σετ και ισοφαρίζει. Πήραν θέσεις οι δύο αθλητές για την έναρξη του τρίτου σετ. Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος είναι στα σερβίς. 1-0. Και 2-0. Με το forehand spin. Γρήγορο σερβίς έξω. Και εδώ το σέρβις βγαίνει ελάχιστα από το τραπέζι. Δεν ήταν εύκολο να το έλεγξει ο Κωνσταντινόπουλος. 2-2. Φιλόδοξο χτύπημα από τον Κωσίμπα. Έξω η μπάλα. Εδώ όμως πήρε θέση για να βγάλει επιθέσεις και με backhand και με forehand και να κάνει το 3-3. Και πάλι αποδεικνύεται όπλο του Κωσίμπα το σερβίς. Και άλλος πόντος με άσο.
Προσπαθεί από τη δική του πλευρά και ο Κωνσταντινόπουλος τώρα να εκμεταλλευτεί το σερβίς του 4-5. Και το κάνει. Πέντε όλα. Αυτή ήταν πολύ καλή υποδοχή. Είδατε πόσο χαμηλά πέρασε η μπάλα. Και 7-5. Τέταρτος συνεχόμενος πόντος για τον αθλητή του Παναθηναϊκού. Ήταν καλό το μπλοκ του Κοσίμπα στην ευθεία. Χάνει το σμάς ο Κωνσταντινόπουλος, η μπάλα είχε φάλτσο. Μια περίτεχνη κίνηση, θα λέγε κανείς, από τον Κοσίμπα. Φοβερή ενέργεια με τον backhand σε πρώτο χρόνο διαγώνια. Πολύ τυχερός εδώ ο αθλητής Ισάκ. Είδατε πως πέρασε απέναντι τον μπαλάκι. Και εδώ επιστρέφει το φάλτσο, πολύ ωραία. Τρεις ευκαιρίες να πάρει το σετ. Δεν χρειάζεται άλλη. Ο Κοσίμπα 11-7 παίρνει το προβάδισμα με 2-1. Έτοιμα για την έναρξη του τέταρτου σετ στην αναμέτρηση του Ντάνιελ Κοσίμπα με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο. 2-1 ο Όγκρος στα σετ και έχει τα σερβίς. Πολύ ωραία θα επιτεθεί. 1-0. Εδώ θα αλλάξει σημείο για την δεύτερη επίθεσή του.
1-2. Μεγάλος πόντος, σούπερ θέαμα από τους δύο πρωταθλητές. Χειροκροτήματα από το κοινό. 2-2. Ισοφαρίζει ο Κωνσταντινόπουλος. Αξιοποιεί ένα ακόμα σερβίς του Κοσίμπα. Έτοιμος και εκεί. Στην μπαϊά που είχε περίεργο φάλτσο, γιατί ενδεχομένως βρήκε στο δάχτυλο του Κωνσταντινόπουλου. Ήταν έτοιμος ο Κωσίμπα, επιτέθηκε ξανά. Βλέπετε όμως πως αλλάζει το σκηνικό όταν σερβίρει ο Κωνσταντινόπουλος. Όσο συχνά παίρνει εκείνος το πάνω χέρι με τις επιθέσεις. Και εδώ καταφέρνει να εκμεταλλευτεί πάλι και τα δύο σερβίς του και να ισοφαρίσει σε 4-4. Τεσσαρμένα ακόμα backhand. Παίρνει ξανά την μπάλα εκεί που την ήθελε ο Ούγγρος. Ισχυρό forehand και το 6-4. Βλέπετε και πάλι αυτό που λέγαμε. Τι μπορεί να αλλάξει το σκηνικό όταν σερβίρει ο Κωνσταντινόπουλος. Και εδώ από τη στιγμή που έβγαλε καλύτερη υποδοχή ο Κωσίμπα. Είχε και τον πρώτο λόγο στον πόντο. Το 5. Time out ζητάει ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος για λογαριασμό του αδελφού του.
Ένα ακόμα σερβίσο κοσίμπα. Ωραίες απαντήσεις από τον Κωνσταντινόπουλο. Παίρνει τα σερβίς. Σε πρώτο χρόνο, πολύ γρήγορη αντίδραση. Με σωστή μετακίνηση. Με το forehand. Εδώ τυχερός ο Κωσίμπα στο μπλοκ. Φιλέ και μέσα η μπάλα. Χαλάει η πορεία της. Δεν μπορεί να την επιστρέψει ο Κωνσταντινόπουλος. 9-7. Πάντα σε θέση ισχύος ο Ούγγρος. Πολύ καλό σερβίς. Άδειο που λέμε, δεν είχε φάλτσο. Δεν το έλεγξε ο Κωνσταντινόπουλος και είμαστε πλέον στο match ball. Και με ένα ακόμα πετυχημένο σερβίς τελειώνει το match. Ο Ντάνιελ Κωσίμπα καταβάλει με 3-1 σετ τον Κωνσταντινόπουλο και βάζει μπροστά την ΑΕΚ στο ντέρμπι με 2-1.